Ανοίγει ο δρόμος για την κύρωση από τη Βουλή και την ενεργοποίηση των συμβάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές της Ιταλοκαρνανίας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις έρευνες στις δύο περιοχές. Για την βορειοδυτική Πελοπόννησο έχουν ανακηρυχθεί ως επιλογής ετών τα ελληνικά πετρέλαια και για την Ιταλοκαρνανία η Energy and Oil and Gas. Μετά την έγκριση του Υπουργείου, αναμένεται να προχωρήσει ο έλεγχος των συμβάσεων από το ελεγκτικό συνέδριο. Η υποπαραχώρηση περιοχή στη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι 3.778 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας, Αρκαδίας και Ηλίας, ενώ στην Ιταλοκαρνανία αντίστοιχα η έκταση είναι 4.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Ιταλοκαρνανίας και κατά ένα μέρος της Ευρυτανίας. Κάθε οργανισμός, ο οποίος είναι σε μια δραστηριότητα, ακολουθεί και, αν θέλετε, παρακολουθεί τις ευκαιρίες της δραστηριότητάς του ώστε να μπορεί να επεκταθεί. Mm-hmm. Εφόσον αυτό βεβαίως είναι δυνατό. Καταρχήν, για να απαντήσω κατευθείαν το ερώτημα που μου θέτετε, όχι, δεν υπάρχει καμία σκέψη για την Καβάλα. Για αποχώρηση, να σας το πω έτσι. Δεύτερον, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τις παραχωρήσεις των Ιωνίων και του Κατακόλου με συμβάσεις κυρωμένες από την Ελληνική Βουλή. Έχουμε ανακηρυχθεί προτιμόμενος. Preferred bidder είναι ο όρος στα αγγλικά, δηλαδή ο προτιμόμενος προσφέρον, να το πω έτσι, για την περιοχή της Ιταλοκαρνανίας. Έχουμε την παραχώρηση του West Komombo στην Αίγυπτο, όπου εκεί είναι να κάνουμε μια γεώτηση τέλος του 17 αρχής του 18. Έχουμε πάρει δύο θαλάσσια οικόπεδα στο Μαυροβούνιο, με σύμβαση, και τώρα περιμένουμε να υπογράψουμε και τα κείμενα, αν θέλετε, τη συμβάσεως από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Και τέλος, το καλοκαίρι του 2016, προχωρήσαμε στην απόκτηση δύο θαλασσίων οικοπαίδων, δύο θαλασσίων περιοχών offshore στην θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, με αντικείμενο την παραγωγή και εξόριξη φυσικού αερίου και την μετέπειτα πώλησή του στην τοπική αγορά του Ισραήλ, γιατί αυτό προβλέπουν οι όροι της κίνησης αυτής. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το στίγμα της εταιρείας αυτή τη στιγμή. Οι εγκριτικές αποφάσεις περιλαμβάνουν σειρά μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στις εν λόγω περιοχές. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις σεισμικές έρευνες, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων και το ενδεχόμενο διαρροών. Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρείες διεξάγουν ήδη έρευνες στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί το Μάιο του 2014, με τις οποίες παραχωρήθηκαν στα ελληνικά πετρέλαια η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και στην Ενεργία η χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων και το κοίτασμα στο Κατάκολο που έχει περάσει στο στάδιο εκμετάλλευσης. Τις αποφάσεις υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελος.